Μας έριξες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κορίτσια. Είναι μαζί μου η Κωνσταντίνα. Είναι μαζί μου η Γεωργία. Πόσο παρουσιάστηκες. Και αποθυμένα εδώ πια. Αποθυμένα, ναι. Και έχουμε έρθει σήμερα εδώ, ακόμα μία φορά, τρίτη, τέταρτη, δεν θυμάμαι. Τέταρτη πρέπει. Για να δείξουμε νέα σεζόν. Το αρχείο μπορεί να μας πει. Τέταρτη. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε. Πάρα πολύ. Ναι. Αφού έχεις ομορφήνει από τότε. Και εσύ. Και έχεις ξεκινήσει έμαθα και μπαλέτο. Άσχετο πληροφορία. Γιατί να δείξουμε για λίγο ότι... Ωραία, και εσύ θα ξεκινήσεις πιάνο. Θα ήθελα να ξαναξεκινήσω. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας και την Νίνα, έτσι. Νίνα, έλα, μην τρέπεσαι. Ξεκινάμε δυνατά, επειδή εμείς είμαστε άσπρο μαύρο. Βάλαμε στην Νίνα, κοιτάξτε τι βάλαμε στην Νίνα. Χρώμα, εμπριμέ, φόρεμα. Δεν ξέρω, εγώ όταν το είδα λέω ότι αυτό θέλω να το δείξω. Δεν θα το βάλω, θα το βάλει η Νίνα. Πώς σου φαίνεται, Κωνσταντίνα? Πάρα πολύ ωραίο. Απλά να πάει και λίγο πιο κοντά. Να δούμε τι είναι. Ναι, έχει αυτό εδώ το πολύ ωραίο detail το cut out. Το έντονο. Είναι jersey, οπότε αγκαλιάζει πολύ ωραία και ντραπάρει εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Mm-hmm. Και κάνε λίγο πιο πίσω να δείξω το κορίτσι από τον νέο μήκο. Μου άρεσε εμένα πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι κολλάει δύο τύψου και να έχει. Εντάξει. Πάλι πιστεύω. Κυρία Κωνσταντίνα, θα μα δείξετε τι εναλλακτικέ φορέματα. Βεβαίω, κυρία μου. Λοιπόν, έχουμε δύο εναλλακτικές στα εμπριμέ. Είναι αυτές οι δύο. Α, συγγνώμη, είχα βάλει εγώ το floral μέσα στα print. Εγώ ζήτησα να το δείξεις. Λοιπόν, γιατί μας άρεσε. Ωραία, λοιπόν. Ένα είναι το κλασικό το floral, αλλά είναι σε αυτή τη γραμμή της σχεδιάστρας που όλοι αγαπάμε. Δεν το λέμε, αλλά όλοι καταλάβατε. Που κάνει λίγο αυτό το κρουαζέ. Είναι αυτό επίσης midi με ωραίο σκίσιμο. Τα αγαπώ. Νίνα, τι λες, προτιμάσαι αυτό που φοράς, ε? Είναι λίγο πιο πολύ. Όχι, και τα δύο είναι πολύ ωραία. Έτσι, ένα μεγάλο κρίκο αυτό, πολύ ωραίο είναι και αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, το φέρνω και λίγο κοντά. Α, και μου αρέσει αυτό το υλικό, γιατί είναι και four season, δηλαδή και το χειμώνα μπορείς να το βάλεις ακόμα έτσι με μια μεγάλη γούνα, κολλησική. Ισχύει, και αυτό. Αυτό το αγαπώ. Πάρα πολύ ωραίο print. Pattern, δεν ξέρω πώς θέλουμε να το πούμε. Αυτό είναι το κρουαζέ, το DVF που δεν είπα πριν και θα το πω τώρα. Θα το βάλω έτσι από πάνω τα μαύρα. Θα το βάλεις πάνω από τα μαύρα. Ναι. Μισό λεπτάκι να στο βάλω εγώ. Έλα ρε, αυτό και στο γραφείο δεν κολλακεύει πάρα πολύ αυτό. Ε? Πάρα πολύ ωραία. Σηκώνεις και λίγο το μανικάκι. Εν τω μεταξύ είχα παλιά ένα το άμμουα φόρεμα αντίστοιχο πατρόν από κάτω, σε ασπρόμαυρο βέβαια, πριν από 10 χρόνια. Δεν το αποχωριζόμουν ποτέ. Και ακόμα μπορείς να το ξαναβάλεις. Το έχω ακόμα και το φοράω ακόμα. Έλα, μας πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Φέρε το μου να το βάλω εγώ εκεί. Να το βάλεις θέση του, τι νοικοκυρά. Γιατί πάμε τώρα, πάμε σε denim. Ναι, να δείξουμε τον denim που φέτος για κάποιο λόγο. Εντάξει, εννοείται ότι είναι διαχρονικό το denim. Όλοι το ξέρουμε, δεν είναι καινοτόμο. Αλλά φέτος όλα τα brand είχαν κάτι από denim να δείξουν. Ισχύει, σε όλες τις εναλλακτικές. Αρχικά είχαμε και το total denim look, στο οποίο εγώ το λατρεύω. Πεθαίνεις, πεθαίνω. Ότι βρίσκεται denim, τσαντάκι, παπουτσάκι. Α, και επίσης θα δείχνουμε denim σε όλα τα λάθη. Γιατί το άμα ετοιμάζει και κάτι φουστάρες jean που δεν τις έχω σήμερα, γιατί δεν τις έχω. Στο επόμενο. Εδώ είναι έβαλε, είναι αυτό που λέμε τη γραμμή, τι είναι αυτή, αφεντικό. Mom fit. Αλλά βέβαια στην Νίνα δεν είναι πολύ mom, αλλά εντάξει. Έλα να δείξω το detail, δείτε πώς φρεσκάρεται η καινούρια γραμμή. Έχει εδώ το φούξια. Έχει βάλει το τισερτάκι της εδώ το μινάκι. Έχει βάλει και το leather jacket, γιατί ακόμα κάνει, έχει μια δροσούλα. Έχει, μην βλέπετε εδώ την κυρία που ζεσταίνεται. Μην μιλήσουμε για σένα. Εγώ έχω... Και έκριξε ότι έχεις παίξει λίγο και με το χρώμα σαν color block η Νίνα. Εγώ να έρθω και με λίγο διαφορετικό denim, με άλλο χρώμα. Μπορείτε να έρθεις. Μην σας αρέσει το φορά. Ναι, πάρα πολύ. Φεύγεις έτσι. Ναι. Φεύγει έτσι για να δείξω όλες τώρα αυτά. Δηλαδή, με ζεύρα λαδί. Συγγνώμη, ζεύρα λαδί δεν είχαμε και φούστα αφεντικό. Βεβαίως. Θέλω να δεις, να το δεις και τότε. Ναι, εγώ το αγαπάω τότε. Μένα μου αρέσει που το έχεις σπάσει. Ναι, ωραίο είναι πάρα πολύ. Άρα τα τζιν έχουν και χρώμα, Κωνσταντίνα. Φανταστικό. Θέλω να δω και το από κάτω. Δες το και τότε, που είναι φουστίτσα. Πόσο πήγε ωραίο το είναι. Να το δείξουμε στα κορίτσια. Κάτσε να δω τι λένε εδώ και τα κορίτσια. High rise είναι το jean, ναι. Να, και αυτό που εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Και αυτό πάει με αυτό. Ναι. Μη σου πω και καλύτερα εδώ, ε. Ναι.
Και με ένα πλεκτό θα το βάλετε τώρα. Και σε navy look μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τι να είναι μπλε το jean, μπορεί να παίξετε αντίθετα. Με ένα ικρού. Φαίνεται τη φούστα, λέει κάποιος. Εντάξει. Να, φέρε μου εδώ να το δείξει λίγο μόνο του. Εδώ. Πόσο γκέρλι είναι αυτό. Άρα πολύ. Ναι, πολύ ωραίο. Και πώς θα το βάλεις εσύ τώρα. Μπορεί να το βάλω και με καλσόν εγώ τώρα. Εγώ θα το βάζω και με μια μπότα. Πώς το λένε, ψηλή. Overknee. Βασικά να θα μου άρεσε να μην φαίνεται δέρμα. Α, καθόλου. Να είναι αρκετά ψηλή. Να είναι πολύ ψηλή. Σαν καλσόν. High τύπου. Είμαι καλσόν επίσης. Να το βάλω τώρα που φορά το total black. Εσύ και αυτό το έβαλε για να φοράς εδώ πέρα. Συγγνώμη, γιατί μου ένιωθα λίγο κυρία με το total black. Τώρα θα με κάνεις να αλλάξω δηλαδή. Έχουμε και άλλα ντένι να δίνει. Θα σου πω κάτι, ένα μυστικό, να το ξέρουν και τα κορίτσια. Όταν είμαστε νέες, μπορούμε να φοράμε πιο μεγαλίστικα ρούχα. Όσο μεγαλώνουμε, απλοποιούμε τα πάντα. Εγώ να δείξω εδώ κι άλλα. Και στο μακιγιάζ. Πες, λέγε. Σε έχω ταράξει με το look αυτό. Μα κοίτα πόσο ντένι με έχουμε. Ναι, θέλω να ετοιμάσω για να δείξω εδώ. Ωραία, φτιάξε εσύ. Μαύρο, κλασικό. Ψηλόμεσο. Και αυτό είναι λίγο καμπάνα. Έχει και λίγο stretch αυτό, αν καταλαβαίνω σωστά. Οπότε είναι πάρα πολύ βολικό και έχει και λίγο καμπάνα. Το λεγόμενο bootcut. Και ξέρεις τι γίνεται σε αυτό, να το πούμε γιατί το χρησιμοποιούμε αυτό. Αν έχουμε λίγη περιφέρεια και, ναι, και επειδή ανοίγει κάτω, ισορροπείται στο μάτι. Εντάξει, εγώ θα μείνω έτσι. Άλλο ένα bootcut, πάρα πολύ ωραίο. Δεν κυρία το ζυμώνει. Στο σκούρο μπλε. Με αυτό είναι το 70's που λέμε. Σούπερ τέλεια, ραφή στη μέση. Εξόραφα. Πάλι bootcut αυτό. Έχουμε ένα μία μαρινιέρα, κάτι κόκκινο, κάτι να δείξω λίγο αυτό, το ωραίο το τζι. Και έχουμε και αυτά τα δύο που είναι μάμι, σωστά. Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι straight θαρό. Είναι straight, ναι, όπως το λες. Straight και πάλι μάμ σε λίγο πιο ανοιχτό. Και εδώ έχει το τέλειο στο... με τα zipper που έχει στο πλάι. Στο πλημμένο ντένιμ, ας πούμε. Και έχει και τα zipper εδώ στο πλάι. Λένε τίποτα για το μπουφάν μου να το κρατήσω. Για πείτε μας να το κρατήσει το μπουφάν. Για πείτε. Όχι, τίποτα. Κάτι έχει κολλήσει εκεί πέρα, σε είδαν και... Και τώρα έρχεται η Νίνα, κατευθείαν από το Παρίσι. Νάτινα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Α, είσαστε πολύ ωραίες και μαζί, για να σας δώσω ένα πλάνο δεν μαζί. Δεν μου το έδειξες εμένα να το φορέσω. Κουκλάρες. Τι ωραίο που είναι, κοίτα τι έγινε, τι ωραίες που είναι αυτές οι λεπτομέρειες, εγώ τρελαίνω μου. Μ' αρέσει τόσο πολύ τα κουμπάκια. Εδώ δείχνουμε την Κωνσταντίνα τα πλεκτά, έτσι, κατά βάση. Πλεκτά, ναι, αλλά πόσο ωραίο είναι αυτό το χρώμα. Να ρωτήσω τι άλλο χρώμα βγαίνει αυτό το συγκλονιστικό look. Μπράβο. Γιατί σήμερα στο μυαλό μου. Μπορεί να έρθει εδώ, ρε, ξέρεις πώς αγωνιζόμαστε. Πιο πολλά από ότι εγώ. Μπορεί 20, όχι. Μπορούμε 20. Να μην μιλάμε για χρόνια. Όχι, θα 20 σίγουρα δεν σε ξέρω. Όχι, 20. Γιατί θα σημαίνει ότι οπότε, πριν σχολείο. Το ζητήσω, είδα τώρα ήδη το έχει βγάλει. Ορίστε. Απλά αυτό είναι το πιο εγώ θέλω σίγκα, το, ας πούμε, θέλω. Θέλω το άσπρο. Εσύ θες το άσπρο. Ωραία. Okay. Ένα κόλλητο που είναι πιο τρέντι θέλει αυτό. Εγώ που δεν είμαι τρέντι δεν θέλω το ροζ. Εσύ δεν είσαι καθόλου τρέντι. Εξαφανίστηκε το κορίτσι. Καθόλου τρέντι. Ωστόσο να δείξω εμείς εδώ πέρα και άλλα πλεκτά. Τι έχει γίνει φέτος με τα χρώματα, χαμός. Μαύρο. Μαύρο, με έναν νόμο. Να το βάλω κι αυτό. Αυτό σου πει εμείς. Να το δούμε λίγο σε σένα, γιατί σε μένα δεν δείχνει τα γαμώ με το total black. Εδώ. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει ερώτηση πώς να το βάλουμε αυτό. Με τζιν, με. Έχω γίνει εδώ πέρα, βλέπεις τη σφαίρα μου εδώ. Να πάω λίγο να το δείξω. Δεν υπάρχει τώρα εδώ. Φοριέται με τα πάντα. Το θεωρώ πολύ βασικό κομμάτι αυτό το πλεκτό με τον ένα νόμο. Και είναι ρίπ, έτσι. Να το. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Όπως είναι ρίπ και το αυτό. Φούξια. Που έχει αυτό εδώ το έντονο, αυτό μόλις φορηθεί μπορείτε να το καταλάβετε, τώρα ίσως εδώ να μην δείχνει, που κολακεύει πάρα πολύ το μπούστο. Ναι. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και ένα πολύ έτσι σε πιο loose γραμμή, ένα orange που λένε orange is the new black, ε. Ισχύει, ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πορτοκαλί. Πάρα πολύ. Και λένε ότι στη χρωματολογία, ότι αυτό το πορτοκαλί είναι το χρώμα... Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις οτιδήποτε, μια συνάντηση, μια οτιδήποτε με αυτό το χρώμα και να μην πάει καλά. Είναι το πιο τυχερό χρώμα. Αλήθεια. Ναι, δεν ξέρεις για το πορτοκαλί. Κι όμως. Τι ωραία. Και έρχεται τώρα η Νίνα, γιατί με την αύριο... απόλυτη ολόσωμη φόρμα να ισχύει. Γιατί την αύριο. Αύριο είναι η μέρα των ερωτευμένων, με λίγο Βαλεντίνου. Θα μου στείλεις κάτι, λουλούδια, σοκολατάκια. Εσύ θα μου στείλεις. Εντάξει, αυτό
αυτό είναι το πολύ το φόρεμα λοιπόν για όποιον δεν χρειαστεί να του στείλουμε εγώ ή η Γεωργία μήνυμα και λουλούδια. Για όποια κοπέλα θα βγει να το γιορτάσει. Συγγνώμη, καταρχήν είδα στο Instagram τη του Άμου Απ τη φωτό που κάνατε με αυτή την ολόσωμη. Και εγώ αυτή τη φωτογραφία είδα. Έλα να τη δείξω. Θέλω να τη δείξω αυτή τη φωτογραφία. Ναι, την ήθελα να ζητήσω την ολόσωμη, αλλά το ξέχασα για καλή σα τύχη. Κάτσε, γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιο να μην την έχει δει και θα ταραχτώ αν δεν ακολουθείτε το Άμου Απ στο Instagram. Λοιπόν. Πήγαινε να δούμε από κοντά και το. Δεν ξέρω αν πήγε ήδη. Ναι, ναι, να δείξουμε. Να δούμε εδώ πέρα τι λεπτομέρειε που είναι τέλειε. Και κάτω μου αρέσει πάρα πολύ που έχει το χελιδόνι. Το άνοιγμα. Το χελιδόνι, ναι. Συγγνώμη. Παιδιά, ορίστε, έτοιμο το δωράκι για αύριο. Έτοιμο, σα το έχουμε κάνει πακέτο. Μόνο την ανθοδέσμη θα πάρετε εσεί. Μόνο μία ανθοδέσμη. Εγώ να το δείξω και σε μπλε. Ναι. Όχι το ίδιο ακριβώς, αλλά μια παραλλαγή. Να πω κάτι. Μην μου αρέσει. Μπορεί να γρήγορα να μας βάλει και τη μπλε. Μπλε ρουά. Ναι, τι ωραίο που είναι. Ναι, πολύ ωραίο. Νινά, σε θέλω τώρα σφαίρα και ξυπόλυτη. Δεν με νοιάζει, αρκεί να το δω. Και είναι ωραίο και με κόκκινα χείλη αυτό. Βάλω αυτό. Βάλω αυτό, ναι. Έχουμε βέβαια και μια παραλλαγή ολόσωμης. Ναι, που είναι λίγο πιο λούζη γραμμή τη. Και αυτή είναι ωραία με έντονο κρανιό, ναι. Αυτή είναι ωραία με κόκκινο, ναι. Ναι, γράφει πολύ, κάνει πολύ ωραία μέση, έχει πολύ ωραία εφαρμογή στη μέση και από κάτω είναι τύπου παντελώνα. Όνειρο είναι αυτή. Είναι όντως πολύ ωραία αυτή. Και γράφει πολύ πιο ωραία στο... Εδώ που τη βλέπεις, επειδή δεν έχουμε το τέλειο φως, είναι πάρα πολύ ωραία. Τι είναι δεν έχουμε το τέλειο φως. Εντάξει, προσπαθούμε. Λοιπόν, και αυτή που θα δείξει τώρα η Νίνα, θα δείξουμε και σε μαύρη. Δείξτε λίγο αυτό τώρα. Εγώ θα τη δείξω πάνω μου, γιατί φοράω τα άσπρα. Είναι πιο εύκολο. Εν τω μεταξύ αυτή έχει άλλο πλεονέκτημα το συγκεκριμένο πανί. Λέω καλά, Θεοδώρα, ότι κάνει φοβερό fit και μαζεύει το σώμα πάρα πολύ ωραία. Και κοίτα τι ωραία ζωνούλα. Φτιάχνει σιλουέτα. Πάρα πολύ ωραία. Έλα, μην είναι σαν να αλλάζει το αυτοκίνητο στα γρήγορα. Δεν υπάρχει, εντάξει. Δείτε εδώ πόσο ωραία είναι αυτή η γραμμή, πόσο κολακεύει. Εδώ. Πήγαινα κοντά να δούμε το τοποθετέ. Βασικά έχει την αίσθηση ότι είναι ένα μπούστο με ένα πολύ ωραίο φίνο παντελόνι στενό. Το αγαπώ. Και πώς σου πάει σε μελαχρινή βριάτιμη. Ναι, πάρα πολύ. Για πες Νίνα, τώρα αλήθεια. Από ό,τι έχεις βάλει μέχρι τώρα, με ποιο νιώθεις πιο σεξι. Σεξι είναι ένα άλλο. Θα έρθει μετά. Α, μ' αρέσει. Να σου πω, η Νίνα έχει μπει πολύ στην παρέα. Θέλω λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό. Γιατί είναι το άμα γκέρ. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι στενό, είναι σεξι. Θα μας το πεις μετά. Δεν θα βγάζουμε το τσικέρι. Ναι, δεν θα σας το πω. Ωραία. Λοιπόν, άντε σε παιδιά, θα δεσμεύουμε να αλλάξεις. Ποια είναι η επόμενη ενότητα. Α, είναι ο Valentine, αφού τώρα λέμε για Valentine. Ναι, ναι, να συνεχίσουμε πιστεύω. Ωραία, ωραία. Εγώ να το δείξω αυτό μέχρι να έρθει το κορίτσι μαζί. Τι ωραίο χρώμα. Γιατί δεν μας κάνετε εδώ ένα τέτοιο χρώματάκι. Τι θέλετε. Παιδιά, δείτε εδώ. Καταρχήν να πω ότι είναι το καλύτερο πάνω που υπάρχει. Ναι, εντάξει, είναι super cute είναι... το χρώμα. Είναι ταυτά, να το πω. Είναι ταυτά. Είναι λιλά. Καλά, εδώ μπορείς να κάνεις, πες λίγο εσύ που είσαι κορίτσι stylist. Πες λίγο τι θα κάνεις εδώ πέρα. Ζώνες, αυτά. Το θέλω. Μα κοίτα τι ώρα που είναι. Θα βάζεις και κανένα πουκάμισο από μένα. Θα έβαζα και πουκάμισο. Θα έβαζα και κρόπ σακάκι με μεγάλους ώμους. Θα έβαζα και φαρδί σακάκι μακρύ. Α, τώρα που πες σακάκι. Γιατί δεν το έβαλα πριν στην Νίνα και θα με σκοτώσει του άμα. Θα το βάλω στον εαυτό μου. Αυτό βάζεις και εσύ. Κοιτάξτε τι ωραίο που... Δεν ξέρω φαίνεται ότι είναι λιλά. Μη με ταράζεις, θα βάλω την Νίνα το φορέσει όλα. Θα μας πείτε άμα φαίνεται ότι είναι λιλά. Η λεβάντα ή λιλά θα το έλεγες αυτό τώρα. Λεβάντα. Τι διαφορά έχει κυρία μου. Καμία, του είναι πιο ωραία. Είναι το νέο λιλά, είναι η λεβάντα. Έλα Νίνα. Και αυτό πολύ ωραίο. Καλά, εδώ είναι super super 80's, αλλά είναι πάρα πολύ γλυκό αυτό το χρώμα. Αυτός μήπως θα το έλεγες. Εγώ δεν το έχω. Αυτό το λέγαμε μανταρινή. Μανταρινή, ε. Λοιπόν, αυτό εδώ που κάνει, πάλι τονίζει τη μέση συγκλονιστικά. Κάτσε και λίγο που φίλοι να δουν τα κορίτσια. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το ρούχο, αλήθεια το λέω. Επίσης, με μία ζώνη εδώ πέρα, μην όπως είσαι, έχω πάρω μία ζώνη. Θα ευχαριστώ για αυτές τις ζώνες μου, δεν πειράζει. Καλά, ίσως είναι πολύ φαρδιά, αλλά θέλω να δούμε λίγο τη μέση, πώς τονίζεται η μέση. Κοίτα,
Εντάξει, θα μπορεί να το κάνει λίγο πιο ροκ σε αυτή τη βερσιόν. Και με μαύρα παπούτσι, τώρα φοράμε ροζ. Με ανάλογα τι κόσμο θα βάλεις, το κάνεις κάτι άλλο. Δείξε πώς θα δίνει, τι δείχνει και το αθλητικό. Ναι, γιατί θα μας μαλώσει ότι υπάρχει και σε αυτό το χρώμα. Και αυτό θα σου πει πολύ. Πολύ ωραία. Εδώ, που καθόμαστε. Μου δίνεις ένα-δύο σκουλαρίκια να δείξω στα κορίτσια, γιατί τα ξέχασες. Μυαλό, δεν έχω. Αυτά τα λαμπερά σκουλαρίκια συνεχίζουν, ε. Αυτά εννοείται. Τέλεια. Εννοείται. Εσύ, τι έχεις. Καλά, πηγαίνετε πιο κοντά, εγώ μάμε λίγο. Θέλετε να το φορέσει κανονικά ή μήνα, να το φορέσει. Μήνα. Χωρίς ζώνη, μάλιστα. Η μήνα δεν είναι ποτέ όχι. Δεν μας άρεσε η ζώνη. Εντάξει, δεν πειράζει, γούστα είναι αυτά. Επίσης για τις τιμές, κορίτσια, ό,τι θέλετε, στέλνετε μήνυμα. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Επίσης τα περισσότερα αυτή τη στιγμή δεν έχουν πάνω καρτελάκι. Οπότε καλό θα ήταν να στέλνετε μήνυμα. Γιατί δεν έχουν καρτελάκια, γιατί είναι φρέσκο το προϊόν. Ναι, είναι φρέσκο τώρα, σπαρταράει. Φρέσκο για το φούρνο. Πάει πολύ ωραίο, τι πάει. Πολύ πάει. Έλα, τέλειο το σκουλαρίκι. Τι κορίτσι έχουμε. Πείτε και τη, λίγο τη γνώμη, επειδή το τυρκουάζ είναι ένα χρώμα που το έχουμε συνηθίσει γενικά. Πείτε μου, πώς σας φαίνεται η καινούρια βερσιόν με αυτό το μανταρίνι της Κωνσταντίνας. Εγώ θα σου δείξω όλα δύο όμως για αύριο. Α, έχεις κι άλλα. Ναι, βέβαια, τι, με τρία φορέματα θα βγαίναμε. Λοιπόν. Έχουμε το κλασικό μαύρο, θεός στενό. Όχι, όχι, είναι με λίκρα. Με αυτή τη λίκρα που κολακεύει τέλεια το σώμα. Όποιες φίλες από μένα έχουν κάνει ενόργανη, μπαλέτο, το ξέρουν αυτό το υλικό. Δεν υπάρχει πιο ωραίο στο σώμα, είναι super, super 80's. Κάνετε τρομερό styling με αυτό το πανί. Το θεωρώ super, το λατρεύω. Και μετά πάμε σε αυτό, το οποίο έχει ένα μήκος λίγο πιο τύπου, το λες μύδι. Ναι, μύδι, ok. Και εδώ έχει χαμός. Αυτό εδώ τη λεπτομέρεια στο... Πάρα πολύ ωραίο. Ομήρα. Και το χρώμα είναι... Δεν είναι φούξη ακριβώς. Ματζέντα. Είναι ματζέντα, ναι, λίγο. Γιατί έχει λίγο μοβ μέσα. Επίσης και αυτό βγαίνει και σε μαύρο, γιατί το σκεφτόμουν πάρα πολύ σε τι χρώμα να το δείξω. Αλλά υπάρχει και σε μαύρο. Φυσικά. Να το δείξουμε, γιατί είναι πολύ όμορφο. Εγώ θα πω, παιδιά, έχω τρελαθεί εδώ με το, όλο αυτό το ντραπέ, το φοράτε και στη μισή. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν δείχνει τώρα πάνω στα μαύρα μου. Λοιπόν, για να δω, δεν θυμάμαι το ματζέντα. Ανάτα και το μαύρο. Πρέπει να βάλουμε μέσα χέρι για να φανεί. Να βάλουμε χέρι για να δει εδώ τι γίνεται. Θα βάλω κι εγώ. Φαίνεται, φαίνεται. Κάνει εδώ σαν... Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχει ραφεί, απλώς έχει τσακίσει. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλεις το λιλά να το στράπλες, να το ξαναβάλουμε μετά αυτό το... Αυτό που λέμε, που έχουμε πει τα καλύτερα. Ναι, τώρα ή στο τέλος. Θέλω να το δείξουμε κι αυτό. Στο τέλος, θα μ' αρέσει που δεν λες μια φορά όχι, δεν θέλω. Λες ναι, είναι βολικό, βολικό κορίτσι. Ωραία. Τι ωραίο αυτό που έρχεται και τι ωραίο κολιέ. Εδώ, εδώ, ζώνης, χαμός. Φανταστικό. Εδώ πια κατά καλό καιρό σε πήγαμε. Λοιπόν, αυτό, να σου πω τι είχε γίνει. Είχαμε πει να δείξουμε μια κατηγορία με όλα αυτά τα τύπου της σαμπάνιας, οι αποχρώσεις, τα πολύ εντυπωσιακά. Αυτό λοιπόν το επέλεξα γιατί κοιτώντας φέτος τα trends, που όσο ακόμα υπάρχουν trends, είδα ένα trend που λέγεται Optical Illusion. Δηλαδή, κάνει λίγο αυτό το εφέ και χάρηκα πάρα πολύ που η Toamua είναι τόσο μπροστά. Τόσο μπροστά στα trends. Εδώ να το δείξουμε ότι είναι μπούστο και παντελόνι. Έτσι. Δεν είναι ολόσωμη. Ναι, είναι ολόσωμη. Χωριστά κομμάτια. Ναι, κάτσε να το δω και χωρίς τη ζώνη, γιατί νομίζω ότι σε κόβει λίγο. Είναι ωραίο που έχει τη ζώνη. Πολύ. Σου άρεσε. Ναι, μου αρέσει η ζώνη. Okay. Είναι και έταξε σου άρεσε μου, Πάρα πολύ ωραία αυτό. Μου αρέσει αυτή η λεπτομέρεια εδώ. Ωραία. Και το κολλιέ. Δεν ακούω σχόλια. Μα με το που ήρθε λέω ότι φανταστικό κολλιέ. Εντάξει, με το κολλιέ τι έγινε, το κάναμε λίγο πιο καλοκαιρινό, πιο. 70's, πιο. Μα είναι εντελώς 70's και το print είναι 70's. Δηλαδή, ανάλογα με το στυλ σας, μια κοπέλα μπορεί να το βάλει και με ένα τούλινο body από μέσα και να μην βάλει το κολλιέ. Κατάλαβες, αν δεν θέλει τόσο γυμνό επάνω, το επάνω μέρος. Και με ζιβάγκο μαύρο το φοράω. Και με ζιβάγκο μαύρο. Απλά το έχουμε κάνει λίγο πιο editorial. Ναι. Πάρτο. Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω αυτή την τάση για να την καταλάβουμε, μήπως να δείξουμε άλλο ένα ρούχο πάνω σε αυτά. Θα δείξουμε το φόρεμά του και να δείξουμε και αυτό.
Οπωσδήποτε. Και το total χρυσό θέλω. Όλα θα το φέρω. Αντίστοιχη σε... Εντάξει, συγκλονιστικό πανί, να το πάω λίγο πιο κοντά. Έχει μία ιδιαίτερη γυαλάδα και κάνει αυτό το τύπωμα το ζεύρα. Είναι ριδίζων. Ριδίζων. Ριδίζουσα ζεύρα. Όλα μαζί. Να σου πω πόσο σου πάει αυτό που σε κοκκινομάλα. Φανταστικό. Μου πάει ριδίζουσα ζεύρα. Πάρα πολύ, κοίτα. Έχω αδικό. Όχι. Εγώ όμως τι θα λέγανε εδώ. Υπάρχει και στο αντίστοιχο στο φόρεμα, έτσι. Μύτη. Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό. Λίγερι, λίγο. Και αυτό δεν είναι πάλι ένα φόρεμα που μπορείς να φορέσεις. 100 χρόνια και για πάντα. Και όλο το χρόνο, έτσι. Χειμώνα, καλοκαίρι. Και το κανονικό, η σαμπάνια, από εδώ ξεκίνησαν όλα και φτάσαμε στην ίδια ζεύρα, φτάσαμε στο Optical Illusion. Αυτή ήταν η αρχή όμως. Είναι αυτή εδώ η κρουαζέ φούστα που θεωρώ συγκλονιστική και με πλεκτό ακόμα. Με τόπο από πάνω, το οποίο κάνει αυτό το εφέ του, έχει κολάρο δηλαδή ενσωματωμένο. Υπέροχο, το οποίο, Κωνσταντίνα, αυτό νομίζω το έχουμε και σε άλλα χρώματα, ε. Το έχουμε. Mm-hmm. Σε τι χρώμα. Σίγουρα το έχουμε και σε άλλα χρώματα. Γιατί το πήρα εγώ για μια φωτογράφηση, γι' αυτό το ξέρω. Σήμερα εδώ πέρα η Γεωργία είναι πιο ενημερωμένη, γιατί έκανε εκείνη την προετοιμασία αυτή τη φορά. Ορίστε. Την προηγούμενη φορά την είχα κάνει εγώ, σήμερα την έκανες εσύ. Έτσι πάει. Τις μοιράζουμε τις δουλειές και δεν κρινιάζουμε. Είναι όλα μελετημένα εδώ. Πόσο ωραία είναι αυτή η φούστα. Ναι, αλλά ξέφυγα πάλι από το θέμα. Ναι, εγώ να γυρίσω στο θέμα με τα χρυσά και να σου δείξω αυτό το συγκλονιστικό σετ. Το οποίο το φοράς άνετα και σε πολιτικό γάμο. Παντού. Το έβλεπες. Το κατά καλό καιρό. Σκέψου πόσο ωραίο. Ναι, με ένα πολύ ωραίο πέδιλο. Δεν έχω διαβάσει τι μας λένε και οι κορίτσια μας. Φανταστικό. Τι τιμή έχουνε. Πόσο chic. Ποιο ήταν το chic. Αυτά είναι καλοκαιρινά. Ναι, είναι όλα νέα κολεξιόν ό,τι βλέπουμε. Είναι spring summer, κορίτσια. Spring summer. Πάει το χειμώνα σιγά σιγά. Εμείς τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, δείχνουμε spring περισσότερο. Ναι. Σωστά. Το βάζεις και σε ορκομοσία αυτό. Μπράβο, να σου πω κάτι, επειδή δεν έχω κάνει ορκομοσία. Ούτε έχω κάνει, αλλά αν έκανα και με παίρνουν κοπέλες και μου λένε, έχω ορκομοσία, τι να βάλω. Υπάρχει κάποιο dress code. Α, οκ, οκ. Δείτε και αυτό το top. Το οποίο είναι πάνω απλό. Κάνει αυτό εδώ τον κόμπο βέβαια και έχει αυτό το ειριδίζον. Που επίσης είναι στην κατηγορία που έλεγα με τα σαμπανί και όλα αυτά που μου αρέσουν. Μπορείτε να το δείξετε. Είτε με αυτό που το έκλειψα από την Κωνσταντίνα. Θέλω να... Εγώ πήγα να δείξω το top αυτό. Το οποίο κανονικά είναι πάει με τον παντελόνα που φοράω. Αλλά είπες να μην είσαι τόσο σεξ σήμερα. Όχι, είπα να είμαι λίγο πιο κυρία. Και με αυτό το παντελόνα... Έχω γίνει κρεμάστρα, δεν ξέρω να βλέπετε. Κανονικά. Συμβαίνει. Άμα της λέγαμε εμείς ότι είσαι κρεμάστρα, θα λέγει ότι της κάνουμε bullying. Τα λέει μόνη της. Ναι, αλλά κοίτα τι ωραίο. Αυτό είναι στενή εκδοχή, έτσι. Είναι λίγο πιο... Ναι, και αυτό το παντελόνι, παιδιά, είναι ένας κωδικός που το βγάζετε συνήθως, έτσι δεν είναι. Δεν είναι καινούριο, γιατί έχει φοβερή επιτυχία. Κάνει αυτό το πεντάτσεπο και έχει μια αίσθηση κάζου, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι σε αυτό το πανί, είναι συγκλονιστικό. Αξίζει να πάτε να το δοκιμάσετε φορεμένο, θα καταλάβετε τι λέω. Και μετά θα λέτε ότι σας το είπα. Κολακεύει πάρα πολύ. Αυτό το παντρόν. Τίποτα, εγώ τώρα δεν μπαίνω στο πλάνο, πεθαίνω. Τέλειο. Είναι το Νινάκι με το λεβαντί φόρεμα που λέγαμε. Το έχει συνδυάσει μόνη τη με μεταλλικά πέδιλα σημαίνια. Έτσι, σωστά. Μόνη σου που δίνουν κάνει styling εδώ. Ναι, ναι. Μα σωστά, είσαι... πολύ σωστά. Όσοι ιδέες. Τη ξαναδίνουμε το ίδιο σκουλαρίκι, γιατί εδώ πέρα δεν είμαστε. Δεν ξοδεύουμε τα λεφτά μα. Μαλό. Ναι. Τι ωραίο. Ξέρεις τώρα εγώ τι έχω πάθει. Έχω δει στο βάθος του showroom ένα φόρεμα χρυσό που αν το φέρω εδώ πέρα δεν θα με ξαναδεί. Αυτό εκεί. Ναι. Δεν μας αφήνουν όμως. Ναι, τι να κάνω, θα ρισκάρω. Θα ρισκάρει. Αυτό το κορίτσι όλο ρίσκα παίρνει. Αν με διώξουν από την τουά μου, ας στείλτε ένα μήνυμα να μην ξαναπάρω. Τουλάχιστον θα πάρεις αυτό το φόρεμα μαζί σου. Πείτε. Πότε έρχεται αυτό όμως, να πούμε. Δεν ξέρω παιδιά, εγώ έχω 27 Μαΐου γάμο πάντως. Συγγνώμη, αλλά εγώ την Παρασκευή έχω γενέθλια. Δεν κατάλαβα. Προηγούμε. Συγγνώμη, θα δω, ήθελα να το δείξω. Δεν ήταν τέλειο. Παιδιά, αυτό το ρούχο είναι σχεδιαστικό. Δεν είναι ρούχο που το βλέπει σε μια εταιρεία που μας καλύπτει όλες τις ανάγκες. Είναι ρουχάρα. Sorry. Πού πας καλέ, δεν στο πλάνο. Α, συγγνώμη.
Τον Νάκη τι θα βάλει τώρα. Α, εντάξει, τώρα εντάξει, πέρασε ο Άγιος Βαλεντίνος. 14 του μήνα, πάμε στο 15 που πια τελειώσαν οι ρομαντισμοί. Και ξεκουραζόμαστε και θέλουμε να φορέσουμε κάτι άνετο. Άνετο. Αλλά πάντα στυλάτο. Σωστά. Η Άννα μας κοιτάει και απορεί. Η Άννα, αγάπη μου, τι ωραία που με έβαψες. Λοιπόν, και εγώ αύριο έχω γενέθλια. Τι είστε εσείς που έχετε γενέθλια? Υδροχό. Α, υδροχό. Εντάξει. Τα με... τα λιλά στις κρεμάστρες πίσω. Α, καλά. Μετά θα σας τα δείξω. Γιατί παιδιά τη χάσω τη βιλίτσα μου, αφήστε με. Η ολόσωμη μαύρη που φοράτε, πόσο κοστίζει? Δεν είναι ολόσωμη, είναι... Α! Σήκω να δείξουμε λίγο. Έλα. Κορμάκι και τέτοιο. Έλα, ήρθε η ώρα. Περίμενε, γιατί είχαμε τέτοιο. Όλα είναι σωστά εκεί που πρέπει. Λοιπόν, δεν είχαμε πολύ έμπνευση σήμερα και είπαμε να βάλουμε. Και είπαμε να βάλουμε τα ίδια. Το λευκό και το μαύρο. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Είναι body. Η Κωνσταντίνα που έχει... Δεν έχει. Που δεν έχει τίποτα. Ναι, έχει το πλέον. Αυτή που δεν έχει, έχει το πλεονέκτημα. Γιατί δεν θέλω τα κορίτσια μου. Αυτό είναι το σωστό, παιδιά. Έχει το πλεονέκτημα να το φτάσει στον αφαλό. Η άλλη κοπέλα που έχει, το κλείνει λίγο. Εγώ αν μπορούσα να το πήγαινα και πιο κάτω, αλλά δεν είναι. Αλλά φοράμε το ίδιο. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μα είμαστε πολύ ωραίες. Πόσο κοστίζει, ρώτησα, ναι. Πόσο κάνει το φόρμα. Α, το φόρμα. Μη ρωτάτε για το φόρμα το χρυσό, με κάψατε. Λοιπόν, τον άλλο μήνα. Λοιπόν. Και ό,τι θέλετε ξανά για τη μέση, στέλνετε μήνυμα στην Duamoa. Αυτός ο Χρήστος, ορίστε, δεν κάνει ερωτήσεις, κάνει μια καρδούλα. Α, ο Χρήστος καλή, είναι φίλος μου. Α, είναι φίλος, εντάξει. Φιλάκια στο Χρήστο. Πόσο κάνει το φόρεμα το παρακάτω, παιδιά, όχι, ξεχάστε το χρυσό το φόρεμα. Είδες τι έκανες τώρα. Καταστροφή. Θέλω να μου δείξεις κάτι το οποίο θα κάνει να ξεχάσουν τα κορίτσια το χρυσό φόρεμα. Το χρυσό φόρεμα. Έχω εσένα, αγάπη μου. Σε... Τι άλλο να δείξω. Διπλωματία πάει σύννεφο εδώ πέρα. Τι άλλο να δείξω, πείτε μου. Να δείξουμε αυτό το κόζι κάτω. Θα μας δώσετε δωράκι σήμερα. Εννοείται. Καλά, προφανώς. Για Πάσχα. Για Πάσχα θα κάνουμε άλλο live. Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να κάνουμε ειδικό για το Πάσχα. Και φέτος, επειδή είναι και νωρίς το Πάσχα. Είναι πράγματα που θέλω να τα αναλύσουμε λιγάκι. Η μαύρη δεν είναι ολόσωμη, συγγνώμη, είναι που ξαναλέμε κορμάκι και παντελόνα. Mm. Επίσης τα κορίτσια θέλουν το ασπρόμαυρο, την ολόσωμη, αυτή τη φλωράλ. Λέω να τη δείξουμε, παιδιά, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη φορεμένη. Πιο πολλούς συνδυασμούς, λέει μια κοπέλα, θέλουμε. Πιο πολλούς συνδυασμούς. Ευχαριστούμε, μακάρι να είμαι τυχερή. Λοιπόν. Α, επίσης στα κορίτσια που κάνουν σχόλια στα post για να κερδίσουν το δώρο, δεν χρειάζεται να γράφετε πολλά πράγματα. Γράφουμε μια-δυο λεξούλες, κάνουμε mention. Πόσο ωραίες είστε, αρκεί. Ναι, γιατί. Ισχύει, πόσο ωραίες είστε και θα σας ακολουθήσω. Αυτά. Να, λοιπόν, άμα δεν ακολουθήσετε, πρώτη φορά μας βλέπει. Α, λοιπόν, η Χαρά. Χαρά, είδα καλά, πρώτη φορά μας βλέπει. Χαρά, μιλάμε πολύ. Αν μιλάμε πολύ, συγγνώμη. Τέλεια ρούχα. Και κοστούμια με χρώμα έρχονται. Θα δείξουμε κοστούμια. Οι φόρμες που φοράτε είναι. Δεν είναι φόρμες! Τι θα κάνω, θα ξεντηθώ, μα το Θεό. Ξεντήσου. Είναι body. 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 Μπόνι από κάτω. Και παντελώνα. Body και παντελώνα. Να φαίνεται και εδώ άλλωστε ότι είναι. Πόσο όμορφες είστε, Μάτω. Κωνσταντίνα. Δεν λέει Κωνσταντίνα. Γιατί μου λες θέματα. Εγώ πάντα σας βλέπω, γλυκούλα. Έλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, κορίτσια, μη ρωτάτε για το χρυσό φόρεμα και το Πάσχα θα το δώσω. 50 φορέματα θα δώσω το Πάσχα. Έχουμε, έλα. Ναι, έχουμε πάρα πολύ ωραία ρούχα, ισχύει. Καλησπέρα και σε εσάς. Ήρθε η Νίνα, η τύπου casual που έχει μείνει, έχει μείνει στο αγόρι του έχει βράδυ. Μείνει, αύριο έχει μείνει στο αγόρι του βράδυ. Φοράει τα παπούτσια από το βράδυ που βγήκε στο Βαλεντίνο, γιατί... αλλά... Πόσο στριάτο είναι αυτό το λουκ, όχι τώρα πες. Όχι αγάπη, δεν καταλαβαίνεις τι έχεις δει εδώ. Και το έχω και σε λιλά εδώ μου, που επίσης ταιριάζει με το λουκ που φοράει εδώ μέσα. Λοιπόν, είναι ένα αντιανεμικό τζάκετ που εγώ λέω ότι είναι χειμώνα καλοκαίρι. Αυτό είναι πιο λεπτό το καπιτόνα, το εσωτερικό του. Τι είναι, Θοδωρά? Κάπως λέγεται αυτό το υλικό, συγγνώμη που είχα διάβαστη. Ποιο υλικό λες? Το υλικό που έχει μέσα το καπιτόνα αυτό. Τέλος πάντων, τους περνάμε. Το οποίο είναι πιο λεπτό και κάνει αυτή τη γραμμή της Ζαπονέ που δεν έχει γιακάδες. Εγώ θα στο δείξω φρέσκο. Και σε λεβαντί. Αυτό ήταν το αγαπημένο. Να το φορέσω σε λεβαντί. Το λεβαντί. Ωραία, βγάλω την ευκαιρία να δούμε λίγο τη φόρμα κιόλας. Πάλι νομίζετε ότι φοράει φόρμα, ότι είναι two pieces, αλλά είναι ένα, είναι ολόσωμο με λάστιχο στη μέση.
Γύρισε να το δούμε. Πιο ελαφρύς, ο πλειστέρας ήταν η λέξη, αλλά δεν. Εγώ θα σου έρθω τώρα με λεβαντί. Α, να φέρε να βάλω και στην Ινα το άλλο. Θα λέγω θα το βάλω. Και από πάνω. Αχ, θα καριστάρει η κοπέλα. Μιλά, ξαναβάλει το λευκό για να το δει ο κόσμο. Πόσο ωραίο θα ήταν αυτό με ένα παστέλ αντίστοιχα παντελόνι. Επειδή έκανε αμαρτία, το κάνω κι εγώ νομίζω. Όπα, όπα. Καλά, αυτή η αμαρτία δικιά σου είναι συγχώρητη. Το παραστράτημα αυτό. Τι κάνει πάλι στην τουά μου, λοιπόν, δες το. Παρακαλώ, δες το. Όχι, δες το. Λοιπόν, αυτό είναι το παντελόνι τη σεζόν. Πήγαινε το πίσω. Δεν έχει έρθει. Πήγαινε το πίσω. Κοίτα το. Όχι, πες μου. Κορίτσια, γράψτε από κάτω. Θέλουμε του Άμουα pre-order. Να είστε και pre-order. Πόσο ωραίο είναι αυτό ο συνδυασμό, αυτά τα χρώματα. Top. Το πουλάω και editorial, εγώ το κουζά. Το παντελόνι αυτό το θέλω. Όχι, είναι pre-order. Θέλω να του εκνευρίσουμε αυτό με το pre-order. Έχουμε και αυτό. Το οποίο για είναι το ίδιο. Πάνω προς τα δύο να δούμε τι έχει γίνει. Εσύ τι ωραίο είναι αυτό το χρώμα. Κοίτα, γράφει με το μαλλί. Το λεβαντί γράφει με το μαλλί. Ναι, τέλειο. Και από μέσα έχουμε και το αντίστοιχο του γιλέκο. Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις εμφάνιση με αυτό και να μην σε πάρει. Να μην πουν όλοι τι είναι αυτό που φοράς. Ποιος είχε την ιδέα να το κάνουμε λεβαντί. Εσύ τι ωραίο πατρόν. Φέρτε μου το σχεδιαστήριο εδώ. Τι ωραίο πατρόν, εσύ. Είναι δίπλα σας ακούει. Φέρτε μου το σχεδιαστήριο, να δώσουμε συγχαρητήρια τώρα. Και είναι λίγο πιο μακρύ το πίσω, ε. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι, αλήθεια. Στα πιάνω κάτω μου πίσω, έτσι. Εντάξει, εγώ θα το έφερνα πιο μεγάλο. Το είπαμε για σένα. Αυτό είναι small. Ναι, είναι θεϊκό. Τέλειο το λιλά, λεβαντί. Τέλειο, ναι, ναι. Πολύ εντυπωσιακό το λιλά. Και τώρα, χέρια στις τσέπες, ξέρεις εσύ πώς θα κάνουμε εδώ. Φέρτε ένα κόκκινο κραγιόν στη Μίνα. Και μια ζώνη. Τι θέλουμε. Εντάξει, πείτε μου για τη φόρμα. Πήγαινε κάτω, πήγαινε και κοντά, φύγε και πίσω, θέλω να τη δούνε. Πραγματικά πολύ ωραίο εντριμέ. Και πάλι χειμώνα καλοκαίρι αυτό το εντριμέ. Ναι. Πάντα. Λοιπόν, είναι η σέντρη τώρα για το. Ποιο είναι το δυνατό χάρτη τη του Αμουά εδώ και 42 χρόνια. Ποιο? Το κοστούμι. Τα δικά μα δηλαδή, ε. Πάμε να φέρουμε το κοστούμι. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να ξαναβάλει το σακάκι σου κι εσύ, γιατί είσαι κοστούμι σήμερα. Είμαι. Είμαι τυπική του Αμουά εδώ πέρα τώρα σήμερα. Εγώ έβαλα το crop σήμερα, που αν δεν φορούσα το body και είχε και μία υπόνοια κοιλιάς, επίσης θα μου άρεσε. Όποια μπορεί δηλαδή να το υποστηρίξει να το κάνει, είναι πολύ ωραίο. Και επίσης ένα tip που το κάνει συνέχεια η Κωνσταντίνα, και εγώ το θεωρώ πολύ αγαπημένο, είναι, εμένα ας πούμε τώρα μου κάνει το small, αν αυτό το είχα βάλει σε medium large, δεν θα ήταν λάθος, θα έκανε λίγο πιο το trend αυτό το 80s που θέλουμε να στηρίξουμε. Οπότε εντάξει, εμείς τώρα το βάλαμε σε small για να είμαστε σωστές. Ναι, γιατί εδώ τώρα στο showroom. Ναι, είναι υπέροχα όλα. Το κορίτσι να βάλει τη σατέν ζευρέ παντελόνα και μπλούζα. Mm. Α, το σαμπανί, το σούπερ το σύνολο έγινε. Η τιμή και τα μεγέθη. Στο online, ρε κορίτσια, γιατί δεν μπαίνετε λίγο στο online. Εγώ πριν κοιμηθώ το βράδυ τα τσεκάρω όλα. Αλήθεια. Είναι διαθέσιμο το παντελόνι που φοράμε. Είναι. Να πούμε τον κωδικό, παρακαλώ. Κωνσταντίνα, γύρω να διαβάσω. Δεν ξέρω, μπορεί να με έχουν αποκωδικοποιήσει τα κορίτσια. Λοιπόν, θα σε αποκωδικοποιήσω. Λοιπόν, το χρώμα της Κωνσταντίνας είναι το Off-White και είναι ο κωδικός 204707. 4707. Έχει τσέπες. Είναι τύπο αυτό που λέμε το Chanel. Δεν είναι κακό να το πούμε, δεν είναι ανταγωνιστικό το Chanel. Το cruise που κάνει λίγο το resort. Είναι αυτό. Όνειρο. Με μια μαρινιέρα αυτό το ώρα που θα δεν ήταν. Υπάρχει τώρα, είναι όνειρο. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Εντάξει, αυτό το πατρόν εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ κολλητιστικό. Ναι, γιατί ξέρετε είναι και αρκετά ψηλό. Μου σφίγγει όσο θέλει στη μέση και μετά δεν κολλάει πουθενά. Δηλαδή είτε έχετε ποταχτό ποπό είτε πιο γεμάτη περιφέρεια. Είναι τέλειο. Αλήθεια είναι τέλειο. Έλα, λοιπόν, εδώ το κοριτσιά. Άσπρο μαύρο, τι να διαλέξει, παπά. Είμαστε το γιν και το γιάν σήμερα. Αχ,
που τι μας κάνετε. Δώστε μας ένα εκπτωτικό. Εκπτωτικό δεν θα δώσουμε, θα δώσουμε δώρο όμως. Τι θα δώσουμε δώρο. Δωρεπιταγή, σωστά. Μείνετε μέχρι το τέλος, ρε παιδιά. Φορά από τα 20 μου του άμμου, άκυμα 44. Συμμαθητριά μου η κοπέλα. Ακριβώς το ίδιο. 44 είσαι μαλάκα. 43. Λοιπόν, φτου, φτου. Τέλειο. Το λευκό, ναι παιδιά, είναι σοκ το λευκό. Και είτε είστε μελαχνοί είτε καστανοί, συμφωνούμε ότι ταιριάζει το λευκό. Το off-white, έτσι, πρόσεξε, είναι off-white εγώ αυτό. Εγώ το λευκό και το off-white γενικά το αγαπώ χειμώνα καλοκαίρι. Βέβαια θεωρώ ότι το off-white το χειμώνα θέλει λίγο προσοχή στο make-up. Γιατί το καλοκαίρι με το μαύρισμα... Είναι τέλεια, δεν έχει θέμα. Δεν έχει κανένα θέμα. Το χειμώνα θέλει λίγο παραπάνω προσοχή για να φαινόμαστε πιο περιποιημένοι, ας το πούμε έτσι. Ναι, να έρθει δίκιο. Και το φούξια. Τώρα εμείς φεύγουμε, γιατί έρχεται η Νίνα. Συγγνώμη, εγώ το είχα κάνει το styling με το πουκάμισο που ήταν στην κούκλα, θυμάμαι καλά. Το έδωσα όλο, παιδιά, το έδωσα όλο. Μην ακούσε το κλείσει κιόλας να δούμε λίγο τη γραμμή. Και κάνε μας και μια στροφή. Λοιπόν, η Νίνα το έβαλε στην πιο φανταχτερή του βερσιόν. Έβαλε ένα εμπριμέ που κάμισο που είναι πάρα πολύ, όπως είπαμε και νωρίτερα για τα εμπριμέ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το δέσιμο. Ποιο το έχει κάνει, θα την πάρω βοηθό μου. Ποιο το έκανε. Η Ευγενία θα έρθει μαζί μου αύριο. Μπράβο, να το δούμε και χωρίς. Αυτό το παντελόνι είναι επίσης πολύ ωραίο πανί. Είναι ίδιο πανί με αυτό που φοράμε εμείς. Ναι. Κρέπ. Το οποίο όμως είναι λίγο το πιο cigarette που λέω εγώ, που στενεύει χαμηλά και μπορείς να βάλεις και πολύ ωραία παπουτσάκια. Φέτος είναι τα Σαμπρίνα. Άλλο να έχουμε αυτό. Ο οποίο ταιριάζει συγκλονιστικά με αυτό το μήκος. Και το ίδιο και σε άκουα. Και σε άκουα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Πάμε και το άκουα. Πρώτα η παντελώνα που είναι διαφορετικό από αυτό που φοράει τώρα το Νινάκι. Α, είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο, είναι το ίδιο πανί. Είναι το ίδιο. Να το παντελόνι το ίδιο με τη Νίνα. Okay. Αν θέλετε να το δείτε. Που στενεύει, έχει πάντα αυτή την τζάκιση, ψηλόμεσο πάντα. Με λάστιχο, έτσι ώστε εφαρμόζει τέλεια. Για να το δω, συγγνώμη. Φανταστικό πανί. Τι ωραίο χρώμα. Ναι, και μπορείς να κάνεις και όλο αυτό το τόνο. Α, όχι αυτό, συγγνώμη, δεν σας μπερδεύω. Ούτε αυτό ταιριάζει πολύ καλά, αλλά μου αρέσει αυτό που είναι κοντά να τα μπερδεύω και λίγο. Α, σε ξαναφώ, κορίτσι. Αυτό, μου σου δείχνει καλύτερα για από μέσα, αν θέλεις να το κάνεις όλο. Να. Ορίστε. Εμένα, γενικά είμαι φαν της μονοχρωμίας. Όλο να είναι έτσι, ναι. Μ' αρέσουν και τα πολύχρωμα, αλλά θεωρώ ότι με τη μονοχρωμία είναι μια ψιλοσέιφ επιλογή που δεν χάνεις. Δηλαδή είσαι σικ. Δεν παίζει να είναι λάθος, εννοεί. Να δώσουμε και την σαμπάνι ζεζέ. Σαμπάνι ζεζέ. Τα έχω πει όλα σήμερα. Επίσης, να πούμε λίγο, μια και λέμε τα κοστούμια και επειδή ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες που είναι φαν, θέλω να μου δώσετε το navy blue, το royal blue, αυτό το σκούρο. Α, μπράβο, εδώ είναι, που είναι αυτό που η τώρα μου βγάζει κάθε χρόνο. Δεν το βγάζει ίδιο, το ανανεώνει με διάφορους τρόπους. Εγώ βέβαια με τα details. Πριν δείξεις το σκούρο, μπορώ να σου δείξω και το σκούμπα. Το λεβαντί. Το λεβαντί, το σκούμπα. Αυτό. Τι ωραίο που είναι. Τίποτα, Κωνσταντίνα λεβαντί, τέλος. Κατοχυρώνεται στην Παντών. Και κοίτα, μου πάει κιόλα το λεβαντί. Και κοιτάξτε τι ωραίο κόψιμο έχει το πατρόν. Δηλαδή είναι μεσάτο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Να το βάλω. Ναι, φυσικά. Το λεβαντί. Φυσικά. Όχι όλο, το πάνω μόνο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πανί. Αυτό που σας έλεγα πριν. Αυτά για τα κορίτσια που δουλεύουν σε γραφεία. Αυτό δεν έχει έρθει. Έχει έρθει. Και μία βερσιόν με φούστα. Πολύ ωραίο ταγέρ. Πολύ ωραίο χρώμα. Super cute. Και εδώ ένα κραγιονάκι κόλλησε και είστε έτοιμοι. Λοιπόν, σ' αφήνω να απολαύσεις τα λεβαντιά σου. Εγώ σήμερα ανακάλυψα ότι μου πάει το λεβαντί. Αυτό που δεν είναι λεβαντί τι είναι. Α, βάλτε με ένα σκούρο παντελόνι να δείξουμε τι ωραίο που είναι αυτό. Ποιο. Η διαφορά που είναι ένας τόνος πιο κάτω, πιο σκούρο. Κοίτα τι ωραίο όμως. Εντάξει παιδιά, εμένα μου αρέσει αυτό. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, για εσύ κάνε το μοντέλο να δω τι λένε. Μας φέρετε την άνοιξη κορίτσια με τα χρώματα, λέει. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι... Λέτε, δεν λεβαντί έχουμε... καλέ από τη λεβάντα. Δεν έχουμε λίγο ανάγκη στις μέρες μας που είναι λίγο δύσκολες. Λίγο άνοιξη, λίγο χρώμα.
Ultra chic. Χαίρομαι να λέτε ότι είναι chic. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν chic. Φοράμε οτιδήποτε φοράμε, αν θεωρείται chic, αποκλείεται να είναι λάθος. Θέλω, λέει. Θέλω, θέλω. Και εμείς θέλουμε. Υπέροχα. Σε τι χρώματα βγαίνει αυτό το παντελόνι? Λογικά θα λένε το... Το μοβ. Το μοβ. Αυτό. Έκρου και μαύρο. Πάντα βγαίνουν τα κλασικά, τα σταθερά. Και πάντα και ένα χρώμα που είναι πιο τη σεζόν. Το λεβαντί. Τι ωραία χρώματα. Είδες, ρε παιδί μου, τα χρώματα τα αγαπάνε τα κορίτσια. Και καλά κάνουν. Και αν έχετε απορίες, όταν θέλετε να κάνετε color block και αυτά, είναι εύλογα. Γιατί ποτέ δεν έχεις το άγχος αν το έχεις κάνει σωστά. Πρέπει να βάλω τρία χρώματα ή δύο. Οπότε, ό,τι θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε, θα σας απαντήσουμε. Εννοείται, και εγώ το λατρεύω το color block. Να, το μία θα κάνει τα μαλλιά σαν τα δικά σου, για να τις πηγαίνει, λέει, το λεβαντί. Τέλειο. Ισχύει. Λέει, το λεβαντί πάει στις χάλκινες αντιπρόσεις. Τέλεια. Αχ, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Ήρθε το η σαμπανιζέ ζεύρα. Να. Εγώ αποχωρώ. Για κρίμα, μισό λεπτάκι. Γιατί μας έχει πέσει εδώ λίγο. Ξέρεις τι, αυτό τώρα, θέλω να το δούμε φορεμένο, να σου πω γιατί. Γιατί υπάρχουν γάμοι, βαφτίσεις και είναι πολύ ωραία επιλογή στο χρώμα αυτό. Έλα, πάρα πολύ ωραία. Πήγαινε να το δούμε. Αυτό το γεμίζω που έχει είναι τέλειο. Και είναι καλό χωρίς να είναι το γκράντερ, παιδί μου. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Νίνα. Ποιο ήταν, δεν μας είπες τελικά ποιο ήταν το ρούχο σοκ σήμερα. Ισχύει. Διάλεξε ένα από όλα και πες μας. Το ξαναφέρνω. Δεν το σκεφτώ, το σκεφτώ. Όχι, μας είπες ότι υπάρχει κάτι παρακολουθεί. Ναι, δεν είμαι σίγουρη γιατί μετά ήρθε και ένα άλλο και δεν είμαι σίγουρη. Φέρε μας δύο. Να τα φέρω. Ναι. Όλα. Ναι. Οκ. Φεύγω. Φεύγεις. Βγάλεσαι το λεβαντί. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, για να δούμε η Νίνα που είναι πιο νέο κορίτσι. Τι πιστεύει. Λοιπόν, τι, σοκ, δεν το περίμενα, έκπληξη, αλήθεια Νίνα, μπράβο. Εντάξει Νίνα, δε, άμα... Κι άλλο ένα, φέρε μας και ένα φόρεμα, άρα φέρε ένα Valentine's. Στην προσωπική της ζωή, έχει πολύ στυλ το κορίτσι αυτό. Την ακολουθείτε την Νίνα καταρχήν στο Insta, πώς είναι το Instagram σου? Λίνα Τσιβολίδου. Τέλεια. Ωραία. Απλό. Έλα, απλό. Αυτά τα δύο ήταν. Λοιπόν, τη άρεσε εδώ. Αυτό είναι ψυχεδέλεια. Πάρα πολύ καινούργιο. Η ψυχεδέλεια. Ταιριάζει με την ψυχεδέλεια. Τέλεια. Και μαζί και χωρίς. Και μαζί. Α, τέλεια. Ναι. Με ένα τζιν. Έξυπνε αγορέ. Έξυπνε αγορέ. Και αυτό το φορεματάκι. Ρομαντικό, ωραίο. Σου άρεσε. Πολύ. Θα το βάλει αυτό αύριο. Έχει Βαλεντίνο. Όχι, δεν έχω Βαλεντίνο. Ωραία, θα το βάλει και θα βγει με αυτό. Ναι. Θα είναι το γούρι που θα βρει. Να βρει Βαλεντίνο. Ναι, γιατί έχει ανάγκη. Μπορεί. Θα βάλει ένα κόκκινο κραγιόν αφού θα βάλει λιλά. Είναι αυτό που έλεγα. Περιμένατε να σα δείξουμε κόκκινα. Εγώ δεν είμαι καθόλου του πρέπει να βάλω κόκκινο γιατί να βάλει. Όχι καλέ, ούτε καν. Ροζ, φούξια. Ούτε και καν. Ένα κόκκινο κραγιόν εδώ. Σαν το κορίτσι μου. Πού γράφει ότι πρέπει να φοράμε μόνο κόκκινο? Έτσι το έχουμε. Και εγώ όταν έκανα παλιά editorial Valentine's ήταν όλα. Εντάξει, καλά τώρα. Νινάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είσαι υπέροχη ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Νομίζω ότι ήρθαμε, φτάσαμε στο τέλος ισίως. 45 λεπτά κλείσαμε. Αλήθεια. Ξεπεράσαμε τον χρόνο. Έχω μπαλέτο, κυρία μου. Πάμε, πάμε, γιατί έχει μπαλέτο. Λοιπόν, σας στέλνουμε πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το διαφωνισμό θα το πει. Α, ναι. Τρεις τυχερές έχουμε. Η μία. Μία τυχερή. Μία αλλά σήμερα. Έχουμε... Αλλά πότε θα ξανακάνουμε live, γιατί είσαι και πολύ δύσκολη. Εγώ? Ναι. Εδώ το αφεντικό. Όχι, όχι. Εσύ είσαι δύσκολη, γιατί έρχεται από κάπου μακριά. Δεν έχει σημασία αυτό. Έρχομαι κάθε φορά. Ωραία. Πες τώρα μια ημερομηνία. Δεσμεύσου. Πριν το Πάσχα πρέπει να γίνει. Ναι, ρε παιδιά, πριν το Πάσχα, γιατί το Πάσχα είναι νωρίτερα. Δεν ξέρω λόγο. Νωρίτερα. Λοιπόν, θα σας... λοιπόν, πριν το Πάσχα θα γίνει. Το δώρο όμως είναι δωρεπιταγή των 150 ευρώ, σωστά. Για μία φίλη. Για μία τυχερή φίλη που θα μπει στο post που θα γίνει αμέσως μετά και θα κάνει. Εννοείται like, follow, comment, τα πάντα όλα. Και θα ανακοινωθεί πότε η τυχερή. Παρασκευή. Την Παρασκευή. Ωραίο δώρο. Μήπως να πάρουμε μέρος και μπορούμε κι εμείς. Όχι. 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 Καλά, όχι. Τότε εμείς που δεν μπορούμε να πάρουμε μέρος, κάντε μας ένα follow έτσι για το καλό εδώ πέρα. Εγώ πάντως δεσμεύομαι 23 Απριλίου που γιορτάζω, θα δώσω το χρυσό το φόρεμα στις φίλες μου. Εντάξει. Σε τρεις θα το δώσω. Εντάξει. Έτσι, το πήρα μόνιμο απόφαση. Το πήρα απόφαση, εντάξει.
Εδώ λύνει και δεν είναι, κυρία. Λοιπόν, τι θα κάνει το άμμο, πείτε μου, θα πει όχι. Καρδούλες παντού. Καλό είναι αυτό. Εμείς ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Δεν ξέρω την τύχη. Καλέ, τι λέτε, παιδιά. Όχι, λοιπόν, λάθος. Δεν ξεκινάς έτσι. Δεν είναι, είναι λάθος αυτό. Είναι δεν ξέρω την τύχη. Εγώ μια προχθές που κάναμε μια πίτα και λέω αυτό το τρίτο δώρο είναι δικό μου. Δεν είπα θέλω να το κερδίσω. Είπα είναι δικό μου. Το κέρδισε. Μα έτσι είναι θέμα mindset όλο. Να πω ότι έχω κερδίσει κι εγώ στο giveaway. Ψέματα. Εγώ έχω μέχρι να κερδίσω έλεγα ότι είναι η τύχη μου, αλλά κέρδισε. Όχι, εγώ έχω κερδίσει την Κατερίνα και νομίζανε ότι ήταν στημένο. Εγώ και έχω κερδίσει Μιχαλάκη. Τι φταίει η κοπέλα. Ναι, από το φίλο μου το Σάββατο Φούμπουρη. Α, έχω κερδίσει και έχω κερδίσει και μίξερ. Πάρα πολύ. Και κρέμες έχω κερδίσει. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, εμείς σας ζαλίζουμε, σας αγαπάμε, είστε πολύ γλυκές, ευχαριστούμε για τα ωραία σχόλια. Φιλάκια. Έχω κερδίσει επιβίτα και παθαλ